Σήμερα στην παρέα μας θα έχουμε κέλτικα παραμύθια και τραγούδια από το βιβλίο «Παραμυθοτράγουδα από τη χώρα των Ξωτικών». Σε λίγα λεπτά στην παρέα μας θα μιλήσουμε με την Έλσα Μουρατίδου, γιατί είναι αυτή η οποία διάλεξε, έκανε τη μετάφραση και τη διασκευή παραδοσιακών λαϊκών κέλτικων παραμυθιών από μία συλλογή του 19ου αιώνα. Τα παραμύθια αυτά ηχογραφήθηκαν, συνοδεύονται από τραγούδια και μουσικές που παίζουν η Τυρ Φάντα, και για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βιβλίου και της ηχογράφησης θα τα πούμε σε λίγο. Τα παραμύθια από πολλές και διαφορετικές παραδόσεις είναι πάντα αγαπημένα, και είναι και αγαπημένα όχι μόνο για το περιεχόμενό τους αυτό καθεαυτό και τους ήρωές τους και τις περιπέτειές τους, αλλά και γιατί με έναν πολύ όμορφο τρόπο μας μαθαίνουν και μας δείχνουν, χωρίς να σηκώνουν το δάχτυλο και χωρίς να θέλουν να μας κάνουν μάθημα, ότι οι λαϊκές παραδόσεις σε όλο τον κόσμο ή σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου που δεν φανταζόμαστε συναντιούνται. Άρα ποιος ξέρει ποια ήταν η πρώτη βασική κοιτίδα, ποιος ξέρει πώς ταξίδεψαν οι ιστορίες αυτές από χώρα σε χώρα και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου τώρα έχει τίτλο «Παραμυθοτράγουδα από την χώρα των Ξωτικών». Η Τυρ Φάντα είναι αυτοί που σκέφτηκαν και αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το βιβλίο. Η Τυρ Φάντα είναι ένα σχήμα το οποίο παίζει κέλτικες μουσικές, κέλτικα τραγούδια και το αποτελούν... Αλλά γιατί να τα πω εγώ? Καλύτερα να μας τα πει η Έλσα Μουρατίδου, που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα Έλσα. Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία. Λοιπόν, ποιοι αποτελούν τους Τυρ Φάντα? Η Τυρ Φάντα είναι ο Κωστής Κυριτσάκης στη βιολόλυρα και στο μαντολίνο, ο Γιώργος Καρογιάννης στην fingerstyle κιθάρα, ο Στάθης ο Παρασκευόπουλος στα κουρστά, ο Χρήστος ο Μπάρμπας, όποτε τον επιτρέπει το μακρινό του μέρος που επέλεξε να ζει στη Βαρκελόνη, στα πνευστά, ναι, και εγώ στο τραγούδι. Ωραία. Και πώς σκεφτήκατε να φτιάξετε ένα βιβλίο στο οποίο να έχει και παραμύθια και τραγούδια? Το βιβλίο προέκυψε μετά. Ήταν η ανάγκη να δημιουργηθεί μια παράσταση. Έγινε μια παραγγελία ουσιαστικά. Ναι, ναι. Το Ωμέγα 2 είναι μια μουσική σχολή που γενικά θέλει να φέρνει κοντά σε διαφορετικές λαϊκές μουσικές παραδόσεις τα παιδιά. Και για να γνωρίσουν τα όργανα της κάθε περιοχής, προσπάθησαν να φέρει ανθρώπους που θα την παίζουν ζωντανά, για να το πω ζωντανά. Mm-hmm. Και καλέσανε τον Κωστή τον Κυριτσάκη για να φέρει να ακούσουν τα παιδιά Ιρλανδέζικη μουσική. Ναι. Ο Κωστής σκέφτηκε ότι θα ήταν πολύ πιο όμορφο αυτό να συνδυαστεί και με παραμύθι, και μου λέει, ποια ξέρεις να βρεις κάτι. Και ψάξε να βρεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πήγε σε ένα εμβληματικό βιβλίο, το οποίο είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο και απολύτως δικαιολογημένα. Ποιος είναι ο τίτλος και ποιος είναι αυτός που συγκέντρωσε όλα αυτά τα παραμύθια? Είναι η συλλογή Celtic Fairy Tales από τον Joseph Jacobs. Είναι μια έκδοση του 1892. Ναι. Ο ίδιος συνέλεξε τα λαϊκά παραμύθια που έχει μέσα αυτή η συλλογή. Έχει όμως και έχει και μια πολύ όμορφη φράση στην αρχή του βιβλίου. «Πες
αυτό φωναχτά τρεις φορές. Με τα μάτια κλειστά θα δεις ό,τι είναι να δεις. Είναι ο μαγικός αριθμός 3. Ναι. Πάλι αν το πεις αυτό τρεις φορές θα γίνει πραγματικότητα. Γιατί λέμε νομίζεις καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην εκπομπή αυτή. Ναι, έτσι, να εξορκίσουμε το κακό. Έτσι, υπάρχει λόγος μάλλον. Και από όλα αυτά τα παραμύθια διάλεξες πόσα για το βιβλίο αυτό? Για την παράσταση επιλέξαμε 3. Ναι. Εγώ επέλεξα 4 συνολικά, τα οποία διασκέδασα, μετέφρασα. Λέω διασκέβασα γιατί δεν είναι ακριβής η μετάφραση, δεν μπορεί να αποδοθεί ακριβώς ούτε το χιούμορ ούτε η γλώσσα. Ναι. Οπότε σε ένα βαθμό λίγο τα πείραξα και για να είναι και πιο εύκολα για τα αυτιά μικρών παιδιών. Το κριτήριο ήταν απλά να είναι παραμύθια που να φανούν, να δείχνουν ενδιαφέρον για μικρής ηλικίας παιδιά. Γιατί τα λαϊκά παραμύθια παιδιά δεν είναι μόνο για μικρούς. Έχουμε παίξει την παράσταση σε παιδιά ηλικίας από 4 και πάνω. Ωραία. Άρα λοιπόν και το βιβλίο είναι από 4 και πάνω. Ναι, να πούμε. Γενικά, είναι πάρα πολύ ωραίο που το βιβλίο συνοδεύεται από CD. Άλλωστε, εμείς από εκεί θα ακούσουμε όλα τα παραμύθια. Η οποία ηχογράφηση έγινε από τον Γιάννη Μαυρίδη. Ναι. Και η εικονογράφηση του βιβλίου από τον Ορέστη Ερμίδη. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Είναι ένας πολύ αγαπημένος φίλος που έρχεται και ακούει τη Ρφάτα φανατικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω πολύ εύκολα έδειξε το βέλος προς τα εκεί όταν ψάχναμε για εικονογράφηση. Ακριβώς. Πού βρίσκει κάποιος το βιβλίο, επικοινωνεί μαζί σας? Το βιβλίο μπορεί να το βρει μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Τυρφάντα στο Facebook. Για λόγους καθαρά οικονομικού, ναι. Δεν θέλαμε να το δώσουμε σε βιβλιοπωλεία για να μην ανεβεί και άλλο η τιμή του. Μπορεί να γίνει και αυτό και στην πορεία, αλλά προς το καλό είναι να γίνει πάντως. Ειδικά σε κάποια μικρά βιβλιοπωλεία, καλό είναι με έναν τρόπο να βρείτε να γίνει, για να μπορεί να το βρίσκει κάποιος και στη γειτονιά του. Πες μου ένα τελευταίο πράγμα, Έλσα. Τι είναι αυτό που σου άρεσε στα κέλτικα λαϊκά παραμύθια, όχι μόνο αυτά που διάλεξες και υπάρχουν στο βιβλίο αυτό, αλλά γενικά τι σου άρεσε? Τι μου άρεσε? Η ομοιότητα με τα ελληνικά. Εμένα αυτό μου άρεσε εξ αρχής. Δηλαδή το ότι ένιωσα τόσο οικία σαν να διάβαζα παραμύθια της δικής μου ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Οι ιστορίες ήταν οικίες. Ακόμα και αν άλλαζαν τα ονόματα, οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων ήταν ίδιες. Η κακία τόσο όμορφα και γλαφυρά δοσμένη στα λαϊκά παραμύθια. Η εξυπνάδα, η πονηριά. Ο μη φόβος απέναντι στο θάνατο, όλα αυτά ήταν κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ. Λοιπόν, παραμυθοτράγουδα από τη χώρα των Ξωτικών. Η Τυρφάντα έφτιαξαν ένα πολύ όμορφο βιβλίο και εμείς μιλήσαμε με την Έλσα Μουρατίδου που διάλεξε, έκανε τη μετάφραση και τη διασκευή 4 παραδοσιακών λαϊκών κέλτικων παραμυθιών από τη συλλογή Celtic Fairy Tales του Joseph Jacobs από το 1892 το βιβλίο. Και πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ακούσουμε και τραγούδια αλλά και κέλτικα παραμύθια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλσα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν κάποτε δύο ξωτικά του δάσους, ο Μούναχαρ και ο Μάναχαρ. Κάποια μέρα, ο Μούναχαρ και ο Μάναχαρ πήγαν να μαζέψουν βατόμουρα, την αγαπημένη τους λιχουδιά. Και είχαν μαζέψει αρκετά, όταν κάποια στιγμή ο Μάναχαρ κουράστηκε να μαζεύει και άρχισε να τα τρώει. Όσο γρήγορα τα μάζευε ο Μούναχαρ και τα έριχνε στο καλάθι, τόσο γρήγορα ο Μάναχαρ τα πετούσε «Χοπ»
μες στο στόμα του. «Σταμάτησε το αμέσως», είπε ο Μούναχαρ. «Πριτς», είπε ο Μάναχαρ. «Αν δεν σταματήσεις, θα σε κάνω εγώ να σταματήσεις», είπε ο Μούναχαρ. «Α, ναι, εσύ και ποιοι άλλοι», είπε ο Μάναχαρ. «Εγώ και το μεγαλύτερο και σκληρότερο στυλιάρι που θα βρω για να σε δείρω». Και έφυγε ο Μούναχαρ, παίρνοντας μαζί του και το καλάθι με τα βατόμουρα, για να μην κλέψει άλλο ο Μάναχαρ όσο αυτός θα έλειπε. Αλλά δεν έβρισκε ένα μακρύ στυλιάρι πουθενά. Έτσι προχώρησε με το καλαθάκι του μέχρι που συνάντησε ένα δέντρο. «Καλό μου δέντρο», είπε ο Μούναχαρ, «θα μου δώσεις ένα κλαδί σου για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου». «Ευχαρίστως, να σου δώσω», είπε το δέντρο. «Αν βρεις ένα τσεκούρι για να κόψεις το κλαδί που θέλεις». Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε το δρόμο του κρατώντας το καλαθάκι του, μέχρι που βρήκε ένα τσεκούρι ακουμπισμένο πλάι σε ένα κούτσουρο, εκεί που το είχε αφήσει ένας ξυλοκόπος καθώς είχε φύγει για να φάει το κολατσιό του. «Καλό μου τσεκούρι», είπε ο Μούναχαρ, «θα με βοηθήσεις να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου». «Ευχαρίστως», είπε το τσεκούρι. «Αν βρεις μια πέτρα να με ακονίσεις». Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε πάλι το δρόμο του, κρατώντας το καλαθάκι του με τα βατόμουρα, μέχρι που βρήκε μια καλογιαλισμένη πέτρα. «Καλή μου πέτρα, θα με βοηθήσεις να ακονίσω το τσεκούρι για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου». «Ευχαρίστως», είπε η πέτρα. «Αν βρεις πρώτα λίγο νερό να με βρέξεις». Έτσι συνέχισε πάλι το δρόμο του, κρατώντας το καλαθάκι του, μέχρι που συνάντησε μια λιμνούλα με νερό. «Καλό μου νεράκι», είπε ο Μούναχαρ, «μπορείς να με βοηθήσεις να βρέξω την πέτρα για να ακονίσω το τσεκούρι, για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο, για να δείρω το Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου». «Ευχαρίστως», είπε το νερό. «Αν βρεις έναν κουβά για να με κουβαλήσεις». Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε. «Θα με ρωτήσετε και τα βατόμουρα». «Φυσικά, με τα βατόμουρα ασφαλή στο καλαθάκι του». Συνάντησε ένα αγροτόσπιτο όπου μια γριά γυναίκα μαγείρευε στην κουζίνα. «Σε παρακαλώ, καλή μου γυναίκα, θα μου δανείσεις έναν κουβά να φέρω λίγο νερό, να βρέξω την πέτρα για να ακονίσω το τσεκούρι, για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο, για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου». «Θα στον δανείσω», είπε η γριά, «αν μου φέρεις λίγο αλεύρι από τον μιλονά για να φτιάξω μιλόπιτα». Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε πάλι το δρόμο του κρατώντας τα βατόμουρα, μέχρι που έφτασε σε έναν μήλο. «Σε παρακαλώ», είπε στο μιλονά, «μπορείς να μου δώσεις λίγο αλεύρι για να τον δώσω στη γριά για να φτιάξει μιλόπιτα και να μου δανείσει τον κουβά να φέρω λίγο νερό, να βρέξω την πέτρα για να κονίσω το τσεκούρι, για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου». «Θα σου δώσω», είπε ο μιλονάς. «Και εσύ τι θα μου δώσεις για αντάλλαγμα». Αλλά ο Μούναχαρ δεν είχε κάτι άλλο να τον πληρώσει παρά μόνο τα βατόμουρα. Έτσι του τα έδωσε. Πήρε το αλεύρι και το έδωσε στη γυναίκα για να φτιάξει μιλόπιτα. Αυτή του δάνεισε τον κουβά για να φέρει νερό. Με το νερό έβρεξε την πέτρα. Με την πέτρα ακόνισε το τσεκούρι. Με το τσεκούρι έκοψε ένα ωραίο μεγάλο κλαδί από το δέντρο. Πήρε το κλαδί για να δείρει το Μάναχαρ για να σταματήσει να του τρώει όλα τα βατόμουρα. Αλλά ο Μάναχαρ είχε εδώ και ώρα πάρει το δρόμο για το σπίτι. Όσο για τα βατόμουρα, ο Μιλονάς τα έφαγε μαζί με το τσάι του. Και σας πληροφορώ μάλιστα ότι ήταν πολύ νόστιμα.
παρέα σήμερα στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Ήμασταν με κέλτικα παραμύθια και τραγούδια από το βιβλίο «Παραμύθο τράγουδα από την χώρα των Ξωτικών», τον Τυρ Φάντα. Η Τυρ Φάντα είναι η Έλισσα Μουρατίδου στο τραγούδι, μας τραγούδησε αλλά μας είπε και τα παραμύθια. Η ίδια άλλωστε τα επέλεξε, τα μετέφρασε και τα διασκεύασε από την συλλογή «Celtic Fairy Tales» Τζόζεφ Γιάκομς από το 1892 αυτή η συλλογή. Τυρ Φάντα είναι λοιπόν η Έλισσα Μουρατίδου, ο Γιώργος Καρογιάννης κιθάρα, Κωστής Κυριτσάκης βιολόλυρα και μαντολίνο, Στάθης Παρασκευόπουλος κρουστά και Χρήστος Μπάρμπας πνευστά. Το βιβλίο εικονογράφησε ο Ορέστης Ερμίδης, ηχογράφησε τη μουσική αλλά και την αφήγηση των παραμυθιών ο Γιάννης Μαυρίδης. Ήταν η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Τον ήχο φρόντισε ο Κώστας Σταθάκης, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στην ίδια πάλι εκπομπή θα είμαστε παρέα την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί.